Μία και φτερές. Είναι η ωραιότερη, η πιο γευστική, γιατί αυτό είναι, αρωματισμένη κεφτέδες που έχω φάει. Πραγματικά θα εκνευρίσω και τη μάνα μου πάνω που γύρισε δύο μέρες τώρα και έχουμε φάει υπέροχα μαγειρευτά φαγητά που μας είχαν λείψει. Κλαίμε δύο μέρες με τα ελληνικά μας μαγειρευτά. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Επειδή είμαι κεφτεδού και κάθε φορά τη λέω: βάλε λίγο παραπάνω δυο μου, βάλε λίγο παραπάνω δυο μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο κεφτές. Αλλά δεν έχω εντοπίσει αυτό που τελικά μου αρέσει πιο πολύ στον κεφτέ είναι ο δυο μου. Το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι, τι βάζετε μέσα στους κεφτέδες. Θα στα γιατί... πω όλα. Ναι. Η συνταγή αυτή είναι πραγματικά φανταστική, είναι αφράτη, είναι πεντανόστιμη, αλλά και ο καλός κεφτές έχει τα μυστικά του. Αυτά όλα. Θα σας τα δείξω όλα. Κάνω μερικά κολπάκια που δεν υπάρχουν σε άλλες συνταγές. Θα το δείτε ότι είναι φανταστικός. Όσοι κάνετε κεφτέδα, έτσι κρύωστε το γιατί αυτή. Αυτό κάνω. Το βάζω εδώ για να έχουμε ένα ανεμιστηράκι, ναι. Καταλαβαίνετε λίγο. Λοιπόν, και εγώ δεν τους τηγανίζω, δεν τους αλευρώνω όταν τους τηγανίζω. Ούτε η μάνα μου. Ναι, ούτε η μαμά σου το κάνει, έτσι. Όχι. Θα τα δείξουμε λοιπόν έτσι πώς το κάνω. Το μείγμα να είναι έτσι αφράτο και ωραίο. Το μείγμα θέλει μπόλικα μυρωδικά μέσα. Μπορείτε να βάλετε και βάζω και λίγο δυόσμο, βάζω μάλλον μπόλικο δυόσμο και λίγο μαϊντανό, αλλά μπορείτε να βάλετε και φρέσκο βασιλικό ό,τι θέλετε. Αλλά ο δυόσμος είναι απαραίτητος, όπως και στα γεμιστά. Γεμιστά χωρίς δυόσμο δεν υπάρχουν, έτσι και κεφτεδάκι χωρίς δυόσμο δεν υπάρχει. Είδε την ώρα που τηγανίζετε, μοσχοβολάει σοκάκι νησιού, ρε παιδί μου. Ναι. Νομίζεις ότι είσαι στο νησί και θα ανοίξει το παράθυρο ή αιρετή και θα τη πει τι κάνει και δεν τηγανίζει κεφτέδες. Ακριβώς αυτό. Έτσι, νησιώτικα κεφτεδάκια. Εύκολη συνταγή, τον κοιμά να βγάλω από το ψυγείο, τον έχω βάλει μέσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, βγάλτε λίγο τα υλικά. Παιδιά, να το κάνετε λοιπόν, αυτό το κεφτεδάκι. Τα υλικά μας. Επιτυχημένο, θα τρελαθεί όλο το σπίτι, θα πάθετε πλάκα, θα φάτε λίγο παραπάνω. Δεν βαριέσαι κάθε μέρα κεφτεδάκια, θα κάνετε. Λοιπόν, κεφτεδάκια νησιώτικα με ούζο. Και με πατάτα που με ρώταγε προηγουμένως ο Θοδωρής μου, λέει τηγανητή είναι αυτή. Του λέω, όχι, είναι ψητή. Αλλά λέω κάτι μου, κάτι μυστικό έκανε πάλι. Είναι ψητή σαν τηγανητή. Έχει ελάχιστο λάδι μέσα. Είναι οι ωραιότερες πατάτες φούρνου που μπορείτε να φάτε. Θα τη δείξουμε. Σαν κουμαδάκι. Γίνεται ακριβώς σε 5 λεπτά. Ακριβώς σε 5 λεπτά. Θέλω να σας πω για τον κιμά, παιδιά. Θα βάλουμε μέσα 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και μισό χοιρινό και μισό μοσχάρι, απλά σε εσάς το αφήνω. Ό,τι κιμά σας αρέσει να βάλετε. Εμείς να σας πω την αλήθεια, στα νησιά ξέρετε τι κάνουμε. Όταν σφάζουν μοσχάρι, τρώμε κεφτεδάκια με μοσχάρι. Όταν σφάζουν χοιρινό, τρώμε κεφτεδάκι με χοιρινό. Τα αγαπάμε και τα δύο. Είναι η νησιώτικη συνταγή. Θυμάμαι, ήμουν παιδάκι και στο λιμάνι που έφτανε μια φορά τη βδομάδα το καΐκι του θείου του Λινάρδου, καπετάνιος μεγάλος, και έφερνε από τυχείο το ούζο, τα καρύδια για να κάνουμε τα γλυκά μας, γιατί δεν έχει καρύδια η Πάρος. Τι άλλο έφερνε, και τη μαστίχα. Γι' αυτό και όλα τα γλυκά της Πάρου έχουν μαστίχα μέσα. Και θυμάμαι ότι το ούζο στον κεφτέ ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, αν δεν είχαμε, άμα τρώγαμε κεφτεδάκι, που είμαστε παιδιά και λέγαμε κάτι λείπει. Δεν είχε ούζο να βάλει. Δεν ξέρω αυτό. Ναι. Δεν έχω ξαναφάει νομίζω με ούζο. Θέλω να δω δηλαδή πώς το πάμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τι θέλω, ο κιμάς σας είναι φρεσκοκομμένος, ωραίος, κατακόκκινος. Τι θέλει ο κιμάς για να μαλακώσει και να γίνει αφράτος. Όταν τρώμε κεφτεδάκια συνήθως είναι σκληρά και μασάς και είναι σαν λάστιχα. Ακόμη και το πιο σκληρό κρέας θα γίνει ένας αφράτος κεφτές αν του βάλουμε μέσα δύο κουταλίτσες ξίδι. Αυτό είναι κολπάκι πεθεράς, να σας πω την αλήθεια. Μου το είχε πει τότε που είχαμε κάνει τα αφράτα μπιφτέκια πριν από αρκετά χρόνια. Ελένη μου και είχε πάθει χαμός όλος ο κόσμος με τα αφράτα μπιφτέκια. Μη θυμάμαι δεκαετίες. Ελένη, μήπως πρέπει να κάνουμε ένα challenge, τέτοια challenge. Σίγουρα. Λοιπόν, δύο κεφτεδάκια, δύο κουταλιές της σούπας ξύδι μέσα θα σπάσουν τις ίνες του κιμά. Το κρεμμύδι στον κιμά μου το θέλω να είναι αλεσμένο. Θέλω αυτά τα υγρά, αυτά τα ζουμιά που θα πέσουν μέσα στον κιμά μου θα κάνουν τον κιμά, παιδιά, φανταστικό, αφράτο. Και τους κεφτέδες στο νησί, στην Πάρο, τους κάνουμε μεγάλους, χοντρούς και πλατιούς. Δεν τους κάνουμε ποτέ στρογγυλούς. Τι άλλο θα βάλουμε μέσα. Τρίψτε οπωσδήποτε μία ντομάτα. Είναι πιο κλασικό, αλλά δεν πειράζει. Σας το έχω πει και στον κεφτέ σας, αλλά και στο μπιφτέκι σας, οπωσδήποτε. Πάνω μου, όλα. Μουρή. Εσένα σε λέρωσε, εμένα δεν με νοιάζει, δεν εσένα με λέρωσε. Δεν με πειράζει, αγαπώ. Τα ζουμάκια της ντομάτας που πέφτουν μέσα θα μου κάνουν τον κοιμά μου αφρό. Δεν έχεις βάλει όμως τόσο υγρό, γιατί είχε υγρό πολύ το κρεμμύδι. Βάζεις τώρα και τη ντομάτα στο υγρό. Έβαλες και το ξύδι και θα βάλεις και το ούζο. Δεν θα μου διαλυθεί, θα πω εγώ τώρα όχι. Θα δεις τώρα, θα δεις. Το κόλπο είναι εδώ. Το κόλπο είναι εδώ. Αχ, τι ωραία δροσιά, βρε Ελενάκη, θα σου στείλουμε πάνω. Θα τηγανίσουμε, όχι, θα τηγανίσουμε πολλούς. Έχω κι άλλους μέσα, Θα τηγανίσουμε πολλούς. Πάμε τώρα. Yep. Λοιπόν, τι θέλω, ένα αυγουλάκι. Ένα αυγό στον κεφτέ. Το αυγό το στον κεφτέ θα μου τον μαζέψει, παιδιά. Και αυτό θα το βάλεις με όλα τα υγρά. Ναι, με όλα τα υγρά. Ρε το γύρω, και πώς θα ενοποιηθούν όλα αυτά μαζί. Θα δεις τώρα, σου λέω, βρε βιαστική, θα δεις τώρα. Μπόλικο δυόσμο.
μπόλικο ξερό δυόσμο και φρέσκο και ξερό. Να ξέρετε ότι ο ξερός ο δυόσμος δίνει τρομερό άρωμα. Τι δροσερό που είναι να ανοίγεις το ψυγείο να μπαίνεις όλος μέσα. Έτσι, είδες τι ωραίο που είναι. Είναι αυτή. Τώρα, να ήταν κι άλλη. Όχι. Της έδωσα τα χαιρετίσματά μου, είπα μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, αριστούργημα. Δεν θες. Ο, τι θες, ναι. Όλα τα θες. Λοιπόν, δυόσμο φρέσκο, Ελένη, μπόλικο. Το δυόσμο το φρέσκο τον βάζουμε πιο πολύ για τη δροσιά του. Παιδιά. Έτσι, μπράβο, ρίξε και ένα νησιώτικο, γιατί και φτέδες νησιώτικους κάνουμε. Καλοκαιράκι έρχεται, το πιο καλοκαιρινό φαγητό φτιάχνουμε σήμερα. Έτσι, μπράβο. Κόρη καραβοκύρη. Όλα τα θέλω, τα φιλαράκια του επάνω, τα κοτσάνια δεν τα βάλετε, έτσι. Τα φιλαράκια όμως θα μου τα ψιλοκόψετε όλα μέσα. Κάτσε να κόψουμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πόσο να βάλουμε. Πόσο θα βάλεις. Βάζω περίπου, Ελένη, σε αυτό το μείγμα του κιμά, βάζω γύρω στο 1 τρίτο του φλιτζανιού ψιλοκομμένο δυόσμο. Περίπου μισό ματσάκι βάζω, Ελένη. Βάζω μπόλικο. Μ' αρέσει εμένα. Ο φρέσκος δυόσμος στα γεμιστά και στον κεφτέ δεν υπάρχει περίπτωση να φας ωραίο φαγητό αν δεν έχουν φρέσκο δυόσμο αυτά τα δύο φαγητά. Μπόλικο. Αλλά θέλει μέσα και λίγο μαϊντανό, εντάξει. Λίγο μαϊντανό, πιο λίγο. Βάλτε του όμως. Ωπς. Ψηλό, ψηλό. Έλα, παιδί μου. Δεν έχεις κάνει γυμναστική. Όχι, Ελένη μου. Βλέπω το ποδαράκι σου, ωραίο, στιτό. Θεανούλα. Θεανούλα. Θεανούλα του ονείρου. Τόσα χρόνια. Ας έχει αναλάβει το τούτο μας, Θεανούλα. Πραγματικά χαμογελάει το τούτο. Τα χεράκια του παιδιού και των κοριτσιών δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι αλήθεια. Μου έχουν λείψει να δώσει πολλά φιλιά. Θα τους τα πω, να είσαι καλά. Μπόλικο πέρι φρεσκοτριμένο και αλάτι. Το αλάτι που είναι εδώ. Αλατάκι περίπου. Ξέρετε τι κάνω στο αλάτι, καλό είναι να το δοκιμάσετε πρώτα. Εγώ θέλω μια κουταλιά της σούπας. Θέλω να τον νιώθω νόστιμο. Ίσως να θέλει και λίγο παραπάνω, αλλά μ' αρέσει έτσι. Ο κεφτές είναι ολόσωστος. Ναι. Εγώ στην πατατούλα θα βάζα λίγο ακόμα. Στην πατατούλα έβαλα τόσο αλάτι, αλλά επειδή βάζω το υγρό μέσα το ρουφάει, δεν ξέρω, δεν το έχει. Το υγρό, θα σας τα πω τώρα όλα. Οι πατάτες είναι ψημένες με μπύρα, γι' αυτό γίνονται τόσο ωραίες. Δαγκωμένη. Ελένη. Και στα χείλη δαγκωμένη. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Έλατε. Είναι μπαγιάτικο ψωμί που πετάμε τις γωνίες, κόβουμε κομματάκια το μεσημέρι στο τραπέζι. Ό,τι περισσέψει το πετάτε. Mm. Θα μαζεύετε όλα τα μπαγιάτικα ψωμιά σας σε ένα σακουλάκι, θα τα έχετε στην κατάψυξη. Ανά πάσα στιγμή θα έχετε ψίχουλα ψωμιού για να κάνετε παναρίσματα, να φτιάξετε ωραίες καρυδόπιτες, γενικά να το χρησιμοποιήσετε το ψίχουλο ψωμιού για τα μείγματά σας. Εγώ λοιπόν το ψωμί δεν θα το βρέξω για να το βάλουμε στο κεφτέ. Εγώ νομίζω δεν θα έχει σκεφτεί να δείξει, αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ συνεχίζω αυτό ήδη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα βάλουμε. Θα ζυμώσω τον κεφτέ μου και θα δείτε ότι τώρα είναι πάρα πολύ νερουλός. Το μόνο που δεν έχω βάλει ακόμα είναι το ούζο. Ζυμώστε μου καλά τα υλικά. Είναι νερουλό το μείγμα μου, το βλέπετε. Δεν θα βρέξω το ψωμί μου με νερό. Δεν θέλω νερό μες στον κεφτέ μου. Θέλω γεύση, θέλω νοστιμιά. Θέλω να τηγανίζω κεφτέ και να μου χτυπάνε τις πόρτες. Έτσι, μπράβο. Ουζάκι. Τρεις κουταλιές, τέσσερις γεμάτες. Εγώ τη βάζω, μ' αρέσει πάρα πολύ με το ούζο κεφτές. Όταν τηγανίζεται, βγάζει τις νότες από το γλυκάνισο. Και σου μυρίζει, σαν σου μυρίζει μάραθο, σου μυρίζει γλυκάνισο, σου βγάζει αρώματα. Θα μαζέψω όλα τα υγρά του κιμά μου με το τριμμένο το ψωμί. Το ψωμί σας ξαναλέω είναι ξερό. Είναι ξερό ψωμί που θα ρουφήξει όλη αυτή τη γεύση, Ελένη. Γι' αυτό γίνονται αφράτη και φανταστικοί αυτοί οι κεφτέδες. Νησιώτικα κεφτεδάκια Αργυρούλας. Σήμερα έχεις πόπο. Δεν με λυπάσαι και μου φωτογράφησε για τον χρόνο. Πώς θα ρουφιέσαι, Ελένη μου, Τι να ρουφηθώ, καλά, τι να πρωτορουφήσω. Ας πούμε, θα μου πιάσει και η πνηλία για τον αντρώο κοιμά μου εγώ. Ρε, τι πάθαμε. Καλό ζύμωμα λοιπόν και το καλύτερο που έχετε και να κάνετε για να γίνουν ακόμα πιο τέλεια τα κεφτεδάκια. Κατευθείαν, εννοείται. Θα μου τα αφήσετε στο ψυγείο σας να σφίξει ο κοιμάς. Λίγο ακόμη ψωμάκι τριμμένο το θέλει. Τι θέλω να πετύχω, το μείγμα μου να πλάθεται. Εγώ βάζω περίπου 3 χοντρές φέτες ψωμιού. Τώρα θα μου πείτε, είναι πιο μεγάλη φέτα, είναι πιο μικρή η φέτα, είναι γύρω στα 150 γραμμάρια. Αν θέλετε να ζυγίσετε τα ψωμιά σας, να ξέρετε ακριβώς πόσο είναι. Έξω εσύ. Αυτό, Ελένη, θα μείνει στο ψυγείο, θα παγώσει καλά, γιατί με το ζύμωμα τώρα πιάσε, έρχεται και μαλακώνει το μείγμα μου. Εσύ το ψωμί το ξέρω. Ναι. Το βάζεις με το μάτι. Είπα. Εάν θέλουν ακριβώς ζύγι, είναι 150 γραμμάρια. Στα 800 γραμμάρια κιμά, 150 γραμμάρια, για την ακρίβεια 165 είναι. Τρεις χοντρές φέτες ψωμιού είναι 160 γραμμάρια. Όμως το βλέπω, το πλάθω το μείγμα μου. Το πιάνω. Να το. Το θέλουμε αφράτο. Δεν θέλω τίποτα σφιχτό. Το θέλω αφράτο. Και αυτό μόλις μείνει τώρα λίγο στο ψυγείο, πάλι ξανασφίγγει. Παίρνει τη θερμοκρασία του χεριού μου ο κιμάς και γίνεται μαλακός. Όμως το άλλο κόλπο που δεν σας έχω πει ακόμα. Ποιο είναι, ξέρετε. Παναγία όταν μου, και χτες και όταν... δευτές. Κοιλιά σου βλέπεις. Τι προφίλ κοιλιά βλέπεις. Προφίλ κοιλιάς γιατί πάω για δουλειά. Και λέω, κοίτα να δεις σήμερα ήρθες, έπρεπε να σε είχα βάλει άλλη μέρα. Αχ, Ελένη μου. Πώς την πάτησες. Αχ, Ελένη μου. Πώς θα πάω έτσι για δουλειά. Λοιπόν,
Άλλο ένα κόλπο που θα κάνετε στον κεφτέ σας. Ό,τι σας λέω, κάντε το, θα με θυμηθείτε και θα το δείτε και στην πράξη. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Κεφτέ, τελείωσε. Να τον φτιάξετε το οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να τον κάνετε. Δεν αλευρώ, το ξέρω ότι κάνεις και εσύ ωραίο κεφτέ. Αλλά δοκίμασε τον κεφτέ της. Αλήθεια τώρα, χωρίς πλάκα. Όλοι κάνουμε κεφτεδάκια. Όλοι κάνουμε. Και τα κεφτεδάκια είναι στην καθημερινότητά μας. Είναι φαΐ μας. Αλλά αυτός ο κεφτές δεν είναι ο κεφτές σου. Γιατί είναι, με ρωτάς, ούτε ο δικός μου είναι. Μανούλα, κλείσει την τηλεόραση τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η δική σου κεφτέ δεν είναι αριστούργημα. Απλά αυτή είναι αλλιώτικη. Λοιπόν, ένα ωραίο κόλπο που θέλω να το δοκιμάσετε όλοι. Τον κεφτέ συνήθως τον πλάθουμε, τον περνάμε στο αλεύρι και τον βάζουμε στο καυτό το λάδι. Εγώ τι κάνω, το αλεύρι το βάζω μέσα στη ζύμη του κεφτέ. Έτσι ο κεφτές μου γίνεται φανταστικός, αφρατεύει περισσότερο, απ' έξω γίνεται τραγανός και είναι υπέροχος. Δοκιμάστε το όλοι. Βάλτε δηλαδή δύο γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι μέσα στο μείγμα, αντί να αλευρώνετε ένα-ένα, να γεμίζετε τον κόσμο, βάλτε τα όλα σε ένα μπολ. Δοκιμάστε τον και θα τρελαθείτε. Χώρια που δεν μαυρίζει το λάδι. Τηγανίζουμε πάντα τον κεφτέ σε παρθένο ελαιόλαδο. Μην το ξεχνάτε, μην τρώτε σπορέλαια. Να φάτε το ελαιόλαδο το ελληνικό, έτσι όπως μεγαλώσαμε όλοι, να μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Τα λέω καλά. Ναι. Το λάδι το έχει και πολλή αντοχή στις θερμοκρασίες, στο κάψι. Έκανα τρεις φορές τηγάνισμα, Ελένη, και το λάδι μένει το ίδιο. Δεν καίγεται όπως τα άλλα, τα σπορέλια που γίνονται μαύρα κάτω και χαλάνε, ούτε βγάζουν μυρωδιά καμένου. Με παρθένο ελαιόλαδο λοιπόν τηγανίζουμε πάντα. Έβαλα μέσα το αλεύρι μου, δοκιμάστε το αυτό που σας λέω. Και βάζουμε τον κιμά οπωσδήποτε για μισή ωρίτσα στο ψυγείο. Θέλω να μπει στο ψυγείο ο κιμάς μου. Μένει ο κιμάς, βλέπετε, μένει και αλλάζει χρώμα, εννοείται. Του βάλα μέσα τόσα ωραία υλικά. Του βάλα μέσα κρεμμύδι, του βάλα ντομάτα, του βάλα τόσα ωραία πράγματα. Το τηγάνι μου θα το βάλετε στην αρχή δυνατά να πάρει μπρος, αλλά πριν βάλετε τον κεφτέ θα μου το πάτε στο 8. Δεν το θέλω πολύ δυνατά. Δεν το θέλω πολύ δυνατά. Και δεν θέλω να βάλετε πάρα πολλούς κεφτέδες μέσα στο τηγάνι. Αν βάλετε. Μην κολλήσουν, όχι, δεν θα κολλήσουν. Αλλά μην ξέρει, θα πάθουν. Κοίτα που δεν κολλάει καθόλου και δεν θέλει αλεύρωμα. Mm. Δεν θα πάθουν. Το μόνο που θα πάθουν θα είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία του λαδιού, άμα μπουν πολύ μέσα και θα αρχίσουν να βράζουν και να ρουφάνε λάδια. Ενώ έτσι θα γίνουν τραγανοί και μεγάλους, παριανούς. Έτσι είναι ο κεφτές ωραίος. Παριανός, πλατής, κεφτές, φανταστικός. Εσύ ξέρει, εγώ. Εμένα δεν μου κάνει νοήματα, εγώ τον βλέπω, αλλά... Είσαστε όλη τη ώρα, παιδά. Τώρα το κατάλαβες. Καλά είναι, μετά από 20 χρόνια... Δεν είναι παρουσιάστρια, δεν είναι παρουσιάστρια. Λοιπόν, ναι, τι να κάνω, ήθελα να ρίξω τον πρώτο κεφτέ στο τηγάνι. Έλα, να μπήκε, ο πρώτος μπήκε μέσα. Πλατής και ωραίος. Θα ρίξω διαφημιστικά μηνύματάκια, ε. Θα κάνουμε και τις πατάτες, είναι θεϊκές. Τι κάνουμε! Ναι. Μπορεί να εστιάσει μόνο σε αυτή τη συνταγή! Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις γιατί. Να τον. Πελάτη, για περάστε παρακαλώ. Περάστε. Και αμέσως μετά σας πάω σε άλλη θεματάρα. Γιατί εμείς θα τα μαθαίνουμε όλα, θα τα ξέρουμε όλα, θα τα κερδίζουμε όλοι πρώτοι και θα πηγαίνουμε στα σωστά. Πρέπει να τα γνωρίζουμε. Καλά, φάει και θα πάθεις πλάκα, θα με θυμηθείς. Διαφημιστικά μηνυματάκια. Φύγαμε. Όσοι έχουν καλή καρδιά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε τις πατάτες. Οι πατάτες μας να είναι κομμένες κηδονάτες. Κάτσε να κατεβάσω μία το τηγάνι και θα τις κλέμε. Θέλω κηδονάτες. Αν είναι μεγάλες είναι στα 4, αν είναι μικρές είναι στα 2. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μου γεμίσετε. Κάτσε να το βγάλω από πάνω. Θέλω να μου γεμίσετε το ταψί. 8 μεγάλες πατάτες. Θέλω μέσα αλατάκι. Φτιάξτε τις πατάτες, θα με θυμηθείτε. Σαν τηγανιτές, αλλά είναι ψητές. Αλάτι όσο πρέπει και όσο κάνει να φάει ο καθένας. Πιπεράκι μπόλικο. Ριγανούλα. Μην την τρίβετε τη ρίγανη στα βάζα σας, να την παίρνετε σε ματσάκι και να την τρίβετε τελευταία στιγμή. Άλλο άρωμα, άλλη γεύση. Την ίδια ρίγανη χρησιμοποιούμε, αλλά εγώ την τρίβω πάντα τελευταία στιγμή. Ωραία. Λαδάκι. 1/3 του φλιτζανιού. Μέσα. Πιπέρι βάλαμε. Λεμόνι. 2 μέτρια λεμόνια. Το χυμό τους. Θα ψηθεί μέσα στα ζουμάκια του λεμονιού, του λαδιού και της μπύρας. Τις φτιάχνω με μπύρα, γι' αυτό γίνονται φανταστικές. Εντάξει, για να μην τρώμε χρόνο τώρα, θέλουμε να σας δείξουμε και άλλα ωραία πράγματα. Το άλλο λεμόνι το βάζετε, είπαμε 2 λεμόνια, λίγο λάδι, λίγη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και 1 κουτάκι μπύρα. Ρίξτε και την μπύρα μέσα. Και 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Τι μουστάρδα αγαπάτε, απαλή, πικάντη και ό,τι μουστάρδα θέλετε εσείς. 1 και 1-2. Ένα καλό ανακάτεμα. Καλό είναι να βάλετε το χεράκι σας μέσα και θα το βάλω αμέσως. Ένα καλό ανακάτεμα στο φούρνο στους 180 με 200 στον αέρα.
50 λεπτά σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο, σφραγισμένο καλά το ταψί μου και 15 με 20 λεπτά χωρίς το σκέπασμα. Και γίνονται έτσι φανταστικές, δεν υπάρχουν, τις φάγαν όλες στο διάλειμμα. Και τα αφήσαμε, και έφυγα, και τα γιατί πραγματικά ντράπηκα. Λέω με τόσα που έφαγα, δηλαδή δεν πάει άλλο. Είδες πόσο ζουμερές είναι στην αρχή. Πολύ. Το πίνουν και το ρουφάνε μέσα και γίνονται τέλειο. Σκέπασμα 50 λεπτά στους 180 με 200. Αυτό που έχασε είναι τη βράζει την πατάτα πριν. Όχι, όχι, ομοί. Όπως είναι. Κανονικά. Ναι, κανονικότατα. Τίποτα άλλο. Κάτσε να βγάλω και τους σκεφτέδες από εκεί. Να βγάλεις και τους σκεφτέδες. Ασημινάκο. Η Αργυρό, δεν ξέρω αν το ξέρεις, θα μας ξαναγείς τώρα το site της. Στο αργυρό.gr. Ένα site που το ξέρει όλη η